τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στο δεύτερο επεισόδιο του Storyteller τον Θάνο Σαμαρτζή από τις εκδόσεις Δώμα, ο οποίος έχει μακρά εμπειρία στις εκδόσεις. Διατέλεσε αναπληρωτής διευθυντής των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα μαζί με την Μαριλένα Καραμολέγκο έχουν το δικό τους μικρό εκδοτικό. Μικρό, μεγάλο θα τον έλεγα, γιατί μόνο επιτυχίες κάνετε τελικά στον εκδοτικό σας οίκο. Διαβάζουμε βιβλία τα οποία είναι ένα και ένα. Είναι διαμάντια και ένα από αυτά, μάλλον δύο από αυτά, θα παρουσιάσουμε στο σημερινό επεισόδιο. Καλώς όρισες, Θάνο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαρά μου να είμαι εδώ και ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια. Τι θα διαβάσουμε σήμερα, γιατί θα μιλήσουμε σήμερα? Το ένα είναι το Maniac του Μπένχαμιν Λαμπατούτ και το άλλο είναι η Αμερικανική Αγωγή του Μπεν Λέρνερ. Να πω ότι έχεις και άλλη ιδιότητα, είσαι μεταφραστής, αλλά δεν έχεις μεταφράσει κανένα από τα δύο. Όχι, τα δύο δεν τα έχω μεταφράσει. Το είναι Αμερικανική Αγωγή, την έχει μεταφράσει η Παλμύρα Ισμερίδου, και το βιβλίο του Μπενχαμίν Λαμπατούτ, το Maniac, το έχει μεταφράσει η Αγγελική Βασιλάκου. Πολύ ωραία. Θες να ξεκινήσουμε, από ποιο θες να ξεκινήσουμε και γιατί θες να ξεκινήσουμε από αυτό που θες να ξεκινήσουμε? Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με την Αμερικανική Αγωγή, γιατί μάλλον είναι το πιο δύσκολο να περιγράψεις γιατί ακριβώς μιλάει, οπότε θα είναι μια ωραία ευκαιρία να κάνουμε προπόνηση. Πάρα πολύ. Σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, αν έπρεπε να πούμε με δύο λόγια. Καταρχάς, να συζητήσουμε λίγο ποιος το έγραψε. Το έγραψε ο Μπεν Λέρνερ, ο οποίος είναι ένα, ας το πούμε, χρυσό αγόρι της αμερικάνικης λογοτεχνίας. Έχει από πολύ νέος γράψει μυθιστορήματα, ποίηματα, δοκίμια και φέρει το βαρύ φορτίο να του καταλογίζουν, μάλλον θα πρέπει να πούμε, ότι είναι το μέλλον της αμερικάνικης πεζογραφίας. Το λέω αυτό γιατί μάλλον μοιάζει να είναι ένα φορτίο δύσκολο να το αναλάβει κανείς και υποθέτω θα τον δυσκολεύει στη δημιουργική του διαδικασία. Εδώ να μου επιτρέψεις να πω τι έχει γραφτεί για αυτό το βιβλίο, ναι, για την Αμερικανική Αγωγή, από τους New York Times. Απόγειο της σύγχρονης αμερικανικής λογοτεχνίας. Το καλύτερο στώρα βιβλίο του πιο ταλαντούχου συγγραφέα της γενιάς του. Η The Times. Η συγγραφική ευφυΐα του Λέρνερ προκαλεί ήλιγκο. Η Washington Post. Ένα απίστευτα λαμπρό μυθιστόρημα. Το μέλλον του μυθιστορήματος είναι εδώ, από τη Sally Rooney. The Paris Review. Σαρωτικό στην κοινωνική κριτική του και τόσο χυμώδες στην πρόζα του, ώστε να προσεγγίζει την ποίηση. Φιναλίστ για το βραβείο Pulitzer και Los Angeles Times Book Prize. Τι να πω. Νομίζω ότι έχει πουληθεί ήδη το βιβλίο. Γιατί τόσες περγαμηνές? Τι συγκλονιστικό έχει αυτό το βιβλίο? Νομίζω ότι ο Λέρνερ εδώ επιχειρεί να λύσει ένα πρόβλημα που μια ολόκληρη γενιά Αμερικανών την απασχολεί πολύ, που είναι το, έτσι αν πρέπει να το συνοψίσουμε σε μια εικόνα, θα το λέγαμε η μορφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Πίσω από αυτό όμως θα δούμε μια χώρα η οποία έχει χωριστεί σε δύο παρατάξεις, οι οποίες μοιάζουν να μισούν η μία την άλλη, να μην επικοινωνούν η μία με την άλλη, και ίσως πιο ανησυχητικό να ζουν σε δύο ανταγωνιστικές μεταξύ τους πραγματικότητες. Να περιγράψουμε αυτές τις δύο παρατάξεις. Ναι. Η παράταξη η μία, ήταν λίγο ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί το να περιγράψεις μία παράταξη σε αυτό το πόλεμο σημαίνει να πάρεις και μία θέση απέναντι σε αυτό το πόλεμο. Γιατί πήγα να σε παγιδέψω. Οπότε ας προσπαθήσουμε να μείνουμε στην αυτοπεριγραφή της κάθε παράταξης. Ωραία. Η μία παράταξη εμφανίζεται ως μία παράταξη της λογικής, της συνδιαλλαγής, της σεβασμού στην αλήθεια και την επιστήμη, της κοινωνικής ειρήνης, της προάσπισης των δικαιωμάτων. Άλλη παράταξη θα έβλεπε τον εαυτό της σαν πρόμαχο της διαφύλαξης θεμελιωδών ηθικών αξιών, της προάσπισης των εθνικών συμφερόντων μιας χώρας, τα οποία τελούν σε διακινδύνευση και τα οποία υπονομεύονται ύπουλα από μια δυσκολοκατονόμαστη παράταξη. Προσπαθώ τώρα να αποφύγω. Ουσιαστικά περιγράφει τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς. Ναι, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτά συμπήγονται σε δύο κομματικές συνομαδώσεις, αλλά είναι κάτι πιο βαθύ μάλλον που τους χωρίζει, και το λέω και έτσι γιατί μάλλον επιτρέπει
να υπάρχει και ένα περιθώριο συνδιαλλαγής, δηλαδή ένας κοινός χώρος ώστε να μετακινούνται οι μεν προς τους δε και οι δε προς τους μεν. Τέμνονται, πιστεύεις, σε κάποιο βαθμό υπάρχουν. Ναι. Γι' αυτό και ακόμα γίνονται εκλογές. Δεν είναι ότι ακόμα και τα δύο παρατάξεις ελπίζουν ότι μπορούν να πάρουν μέλη της αντίπαλης. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία και δοκίμια και γράφουν καθημερινά οι άνθρωποι για την γενεσιουργό αιτία του τραμπισμού. Mm-hmm. Γιατί παλιά αυτό το δίπλο δεν ήταν Τραμπ δημοκράτες, ήταν ρεπουμπλικανοί δημοκράτες. Σωστά. Και δεν υπήρχε τραμπισμός, ούτε τα στοιχεία που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Και όντως εδώ πέρα δεν έχουν να κάνουμε ένα δοκιμίο, δεν έχουν να κάνουμε μια ιστορική κοινωνική ανάλυση, έχουν να κάνουμε ένα μυθιστόρημα. Και είναι πάρα πολύ συνδυτό στην πρόθεσή του να κάνει ένα μυθιστόρημα που τέρπει, προκαλεί προφανώς προβληματισμό και δίνει διανοητικά ερεθίσματα, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένα βιβλίο με χαρακτήρες, με συγκρούσεις, με δράμα. Ωστόσο υπάρχει από πίσω μια ιδέα. Πριν φτάσουμε στην ιδέα, θέλω να μου πεις την ιστορία. Ποια είναι η ιστορία του μυθιστόρηματος αυτού? Ναι, υπάρχει ένας πρωταγωνιστής, είναι μια οικογένεια, τι είναι? Λοιπόν, προτιμώ να ξεκινήσω με την ιδέα. Ο Λέρον πιστεύει ότι κάτι συνέβη τη δεκαετία του 90, το οποίο είναι κρίσιμο για να καταλάβουμε το σήμερα. Λοιπόν, τι είναι αυτό που συνέβη τη δεκαετία του 90 για τον Λέρνερ? Είναι ότι μια γενιά δυσκολεύτηκε να ενηλικιωθεί. Γι' αυτό και το βιβλίο αυτό μπορεί να ειδωθεί ουσιαστικά σαν ένα μυθιστόρημα της αποτυχημένης ενηλικίωσης μιας ολόκληρης γενιάς. Νομίζω ότι αυτό είναι το ευρύτερο θέμα. Με αυτή τη σκέψη μπορούμε τώρα να πούμε για τους χαρακτήρες. Θέλω να μου πόσο χρόνο είναι ο Λέρνερ. Ο Λέρνερ είναι του 79. Το 79. Το γράφει δηλαδή γύρω στα 40 το αυτό το βιβλίο. Ναι. Και τι σημαίνει αποτυχημένη ενηλικίωση? Δεν μπορείς να αποτύχεις να ενηλικιωθείς. Εκτός και αν η ενηλικίωση έχει κάποια χαρακτηριστικά, ας πούμε, του συμβιβασμού, της μιας πετυχημένης επανάστασης. Νομίζω ότι η ενηλικίωση έχει μια λειτουργία. Η λειτουργία είναι να πειραματιστείς σε διάφορους ρόλους, πάνω απ' όλα να αμφισβητήσεις την αυθεντία των γονιών σου και να καταλήξεις σε μια προσεδάφιση σε έναν εδραίο κοινωνικό ρόλο. Το λέω πολύ. Όχι, είναι μια. Αυτή είναι η άποψη η δική σου και του συγγραφέα. Νομίζω σε αυτή την ιδέα. Ή ταυτίζεστε. Εντάξει, εγώ θα υποδηθώ τώρα εδώ τον Λέρνερ, νομίζω βολεύει έτσι, να κάνω τον συνηγορό του. Όχι, είναι μια ιδέα που δοκιμάζεται πολύ στο βιβλίο. Δεν έρχεται έτσι εκ Θεού. Είναι μια. Το ζήτημά του βιβλίου. Να εξετάσει κατά πόσο πρέπει να δοκιμαστεί ο κοινωνικός ρόλος, να αμφισβητηθεί. Και κάποια στιγμή, ωστόσο, αυτή η αναζήτηση, αυτός ο πειραματισμός να λήξει, τουλάχιστον προσωρινά. Πάμε στους χαρακτήρες του βιβλίου. Λοιπόν, για να, γιατί... και έχουμε λοιπόν έναν έφηβο. Mm-hmm. Αυτό, ο βασικός το όνομά του είναι ο Άνταμ Γκόρντον. Ο οποίος είναι μια περσόνα του ίδιου του συγγραφέα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια φανταστική περσόνα. Ναι, αλλά είναι μια ελάχιστη και καλυμμένη εκδοχή του ίδιου. Δηλαδή το ποιοι είναι οι γονείς του είναι σαν τους γονείς του συγγραφέα, δηλαδή δύο πετυχημένοι ψυχαναλυτές και συγγραφείς οι ίδιοι, Εβραίοι, στην Τοπίκα του Κάνσας. Να επισημάνω ότι ο πρωτότυπος τίτλος του βιβλίου είναι The Topeka School. Μετά από συνεννόηση με τον ίδιο του συγγραφέα, προτείναμε να μεταφραστεί ως αμερικανική αγωγή. Ο Άνταμ Γκόρντον είναι ένα πάρα πολύ πρικισμένο αγόρι, ωστόσο και αυτός, τελειόφυτος του λυκείου, βασανίζεται από μια ανεξήγητη οργή, την οποία πρώτα απ' όλα εκδηλώνει απέναντι στους γονείς του, αλλά συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες με τους συμμαθητές του και συνομιλίκους του, στις οποίες προσεγγίζουν πάρα πολύ επικίνδυνα την αχαλήνωτη βιαιότητα, η οποία αυτή η βιαιότητα ξεκινάει ως φραστική βιαιότητα και εύκολα τελικά σωματοποιείται. Ναι. Σε κάτι που τον ξενίζει και τον ίδιο. Δηλαδή το πώς πολύ μπορεί... επίκαιρο το θέμα. Ναι. Αν και δεν γράφτηκε τώρα το βιβλίο, πότε γράφτηκε? Το 19 κυκλοφόρησε. Εντάξει, γιατί κάτι καινούριο είναι. Ναι. Το 19 κυκλοφόρησε. Θέλω να πεις, το αγόρι βιώνει μια κατάσταση στο σπίτι του περίεργη. Θέλω να πω ότι αυτό είναι και το θέμα. Γιατί σήμερα προσπαθούμε να βρούμε την αιτία της βίας στα ανήλικα παιδιά στο σπίτι. Τώρα, το βιβλίο αυτό έρχεται να μας πει ότι δεν προέρχεται απαραίτητα από το σπίτι. Ναι, δεν είναι ότι το σπίτι είναι. Δεν είναι δεξαμενή, ας πούμε. Δεν είναι τέτοιον... Βασικά είναι λίγο πιο ανησυχητικό. Δεν μας λέει ότι το σπίτι πρέπει να έχει ένα ειδικό πρόβλημα ενδοοικογενειακά, ώστε να δημιουργήσει τη βιότητα του εφήβου ως αποτέλεσμα αυτής της παρεκκλίνουσας εξαιρετικής σχετικά σπάνιας κατάστασης. Είναι ότι κάτι συμβαίνει στα σπίτια, δηλαδή τα οποία έχει μια, ας το πούμε, σχετική οικουμενικότητα. Που... στη Δύση. Ναι, το περιορίζουμε στη Δύση. Τώρα εδώ πέρα μιλάμε, στο μυθιστόρημα μιλάμε για τη βαθιά Αμερική. Όταν λέω βαθιά, εννοώ τις μεσοδυτικές, ρεπουμπλικανικές, κόκκινες που λένε οι Αμερικάνοι πολιτείες.
Το αν αυτό ισχύει και σήμερα νομίζω είναι για... μπορούμε να το ζητήσουμε. Το οποίο κάνει την εκδήλωση της βίας μια τελετουργία ενηλικίωσης, την οποία τα αρσενικά, και νομίζω εδώ πέρα ο έμφυλος ρόλος είναι πολύ έντονος στο, mm-hmm. στο βιβλίο, τα οποία τα αρσενικά μοιάζει πια να τη χρειάζονται, προκειμένου να επιβεβαιώσουν, να βρουν μια επιβεβαίωση για το κοινωνικό τους ρόλο. Αυτό συνέβαινε και παλιά, ίσως ιδιότερα βέβαια. Σωστά. Και εδώ πέρα ή τώρα αναδεικνύεται, δεν ξέρω τι από τα δύο συμβαίνει. Ναι, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη ζήτηση. Αν τώρα η βία είναι περισσότερη από ό,τι ήταν παλιότερα, ιδίως η βία των εφήβων, των αγοριών εφήβων, είναι περισσότερη από ό,τι παλιότερα. Νομίζω είναι προς συζήτηση. Δεν νομίζω ότι έχει τεκμηριωθεί επαρκώς κάτι τέτοιο. Αλλά να γυρίσουμε στο βιβλίο. Ο Άντων λοιπόν είναι στο σπίτι. Ο Άνταμ, ο οποίος έχει μια κανονική οικογένεια, ας πούμε. Ναι, είναι ένας εξαιρετικός μαθητής. Mm. Θα αναδειχθεί κατά τη διάρκεια του βιβλίου και το μεγάλο ταλέντο στους ρητορικούς αγώνες. Επίσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάρη και στο οικογενειακό του υπόβαθρο, δηλαδή ως παιδί δύο ψυχοθεραπευτών και ψυχαναλυτών, έχει μια ευχέρεια στο να αρθρώνει τους προβληματισμούς του. Δεν είναι ένα βουβό παιδί, mm-hmm. είναι αντίθετα ένα εξαιρετικά πρικισμένο στο να μιλάει παιδί. Και εδώ πέρα έρχεται το επόμενο στρώμα του βιβλίου, που είναι ότι ο ρόλος της γλώσσας. Mm-hmm. Ο Λέρνερ σε αυτό το βιβλίο περιγράφει την αποτυχία της ενηλικίωσης ως μια γλωσσική σύγχυση. Mm. Ότι κάτι συμβαίνει στο πώς λειτουργεί κοινωνικά η γλώσσα. Και έρχεται και εξετάζει, όχι θεωρητικά, δραματικά, μυθιστορηματικά, διάφορες εκφάνσεις στις οποίες οι άνθρωποι καλούνται να μιλήσουν και, ή να ακούσουν. Δηλαδή να, και να εκφέρουν λόγο και να εισπράξουν λόγο, να προσλάβουν λόγο. Να μιλήσουν καταρχάς με τους γονείς τους, μεταξύ τους, αλλά μετά μπαίνει και η ευρύτερη κουλτούρα. Εμφανίζεται λοιπόν το hip hop, το οποίο έχει μια τελετουργία μονομαχίας, αμφισβήτησης του ανδρισμού, των ικανοτήτων, των ταλέντων του άλλου και πόζας. Έχει... Το hip hop εμφανίζεται, είναι, ο Άνταμ ασχολείται με το hip hop. Ναι, ο Άνταμ... Είναι μέλος κάποιου συγκροτήματος, είναι ο ίδιος. Είναι, συμμετέχει στα παιχνίδια που κάνουν τα λευκά παιδιά της μεσαίας τάξης, τα οποία ποζάρουνε σαν μαυράκια κακόφημων συνοικιών του Λος Άντζελες και υποδίονται τους αντίστοιχους ρόλους, προσπαθώντας να μιμηθούν και την αντίστοιχη αξίωση βίας. Αυτό το κάνουν στα κοινωνικά τους δίκτυα, στο... Όχι, αυτό, και αυτό είναι το... Στα κοινωνικά δίκτυα εννοούμε... στις συναθρέσεις τους. Στις συναθρέσεις τους, ναι, όταν ακόμα δεν είμαστε προ-ιντερνετική εποχή. Εντάξει, το 19 είχαμε. Είμαστε με τη δεκαετία του 90. Α, είμαστε τη δεκαετία του 90. Συγγνώμη, δεν το ξέχασα. Προσπαθώ να θυμηθώ τι κάνουμε τη δεκαετία του 90. Το 1997, η μόνη εμφάνιση του ίντερνετ σε αυτό το μυθιστόρημα, όταν μιλάμε για τη δεκαετία του 90, γιατί υπάρχουν flashback και στους γονείς τους ως νεαρούς και στον Άνταμ σήμερα, mm-hmm. δηλαδή επί Τραμπ. Αλλά η μόνη εμφάνιση του ίντερνετ στην κύρια εποχή του βιβλίου, το 1997, είναι με την πορνογραφία. Μάλιστα. Είναι ότι βλέπουμε τον Άνταμ να βλέπει τσόντες και να έχει τον φόβο ότι θα μπει η μάνα του στο δωμάτιο. Να το βλέπει σε βίντεο, σε στο VHS. Ίντερνετ. Στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ. Ναι. Αυτό είναι η μόνη mm-hmm. εμφάνιση του ίντερνετ τη δεκαετία του 90 σε αυτό το βιβλίο. Ευκαιρία να θυμηθούμε τι κάναμε τη δεκαετία του 90. Το ένα είναι το hip hop, το άλλο είναι η ίδια η ψυχοθεραπεία και ο ρόλος της ψυχοθεραπείας. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο στο οποίο η ψυχοθεραπεία και η ψυχανάλυση έχουν κεντρικό ρόλο λόγω των γονιών του και λόγω της καταγγελίας που κάνει ο νεαρός έφηβος απέναντι στους ψυχαναλυτές γονείς του, λέγοντάς τους ότι αυτό που θέλετε να μου κάνετε, όταν μου ζητάτε να εκφραστώ, όταν μου ζητάτε να λύσω με τα λόγια τις εντάσεις μου, με κάνει χειρότερο. Mm-hmm. Τα διωγγώνει αντί να τα λύνει τα προβλήματά μου. Άρα τους λέω ότι η εκπαιδευτική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι αποτυχημένη. Πώς ξέρει όμως ο ίδιος ως νέος? Γι' αυτό είναι και μετά πολύ ενδιαφέρον όταν ο ίδιος γίνεται μπαμπάς, γιατί τον βλέπουμε να γίνεται μπαμπάς και βλέπουμε αυτή την αναλλαγή διαρκώς των ρόλων του αρσενικού που θέλει να μεγαλώσει, του αρσενικού που θέλει να είναι εραστής, μετά να γίνεται πατέρας, μετά να γίνεται σύζυγος που είναι ένας άλλος ρόλος, μετά να γίνεται άπιστος σύζυγος. Είδα μια συνέντευξή του, συγγνώμη, σε διακόπτω, στο site σας, για να είμαι ειλικρινής. Ο οποίος είπε ότι και ο ίδιος είναι πατέρας και από την ημέρα που απέκτησε παιδιά άρχισε να κατανοεί και να αγαπά περισσότερο και τους δικούς του γονείς. Και είπε για κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση. Είπε ότι ένας πατέρας δεν σταματά να είναι και ο ίδιος παιδί. Ναι. Και είναι και ρόλοι οι οποίοι ουσιαστικά προσπαθούμε να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Ναι. Είτε ως γονείς, είτε ως παιδιά. Είναι μια μεγάλη πηγή εντάσεων, έτσι. Το να.
το να πρέπει να υποδηθείς, να αναλάβεις τις ευθύνες που αντιστοιχούν στον εκάστοτε ρόλο, όταν σου λένε ότι εσύ τώρα πρέπει να νουθετήσεις κάποιον, πρέπει να φροντίσεις κάποιον τη στιγμή που εσύ στην πραγματικότητα όμως νιώθεις ότι δεν είσαι ικανός ούτε να νουθετήσεις κανέναν και πιο πολύ θέλεις να σε φροντίσουν παρά να φροντίσεις. Mm-hmm. Οπότε αυτό δημιουργεί εσωτερικές εντάσεις, οι οποίες δεν νομίζω ότι λύνονται έτσι με γρήγορες αποφάσεις, και δεν ξέρω και η επιδίωξη μιας οριστικής λύσης πόσο όρημη. Εμείς τα υπεραναλύουμε αυτή την εποχή, Θάνο. Mm. Παλιά δεν ξέρω, απλά συνέβαινε να φέρνεις παιδιά στον κόσμο, συνέβαινε να τα μεγαλώνεις, κάπως γινόντουσαν στον αυτόματο πιλότο. Ναι. Τώρα προσπαθούμε να μπούμε μέσα να υπεραναλύσουμε συμπεριφορές, σκέψεις. Ναι, αυτό είναι ένα τίμημα, νομίζω, ωστόσο της ελευθερίας, το οποίο... Όμως μας κάνει κακό, λέω, η ελευθερία, ξέρεις, λένε είναι επικίνδυνο πράγμα, ναι. και ζώρικο. Ελευθερία ονομάζω δηλαδή την δυνατότητα να διαλέγεις ρόλους. Κάποτε δεν διάλεγες ποιος ήταν ο άντρας σου, κάποτε δεν διάλεγες αν θα πηγαίνεις με άντρες ή με γυναίκες, κάποτε δεν διάλεγες, καταρχάς ακόμα πιο στοιχειώδες, κάποτε δεν διάλεγες τι δουλειά θα κάνεις. Mm-hmm. Ήταν όλα αυτά προαποφασισμένα για σένα. Mm-hmm. Σίγουρα λοιπόν μια τέτοια ζωή είναι ευκολότερη. Γιατί τα βάρη της απόφασης, γιατί αυτό είναι το που είναι τόσο δυσάρεστο, είναι ότι σε ένα βαθμό η ζωή μας πια είναι περισσότερο επιλογή μας, ή τουλάχιστον σε μια όψη της μοιάζει τουλάχιστον να είναι πιο επιλογή μας. Άρα, αν αυτό στο οποίο έχουμε καταλήξει ως δική μας ζωή είναι δυσάρεστο, δεν έχουμε να κατηγορήσουμε έναν τρίτο, έχουμε να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας. Γιατί σε ένα βαθμό τουλάχιστον το επιλέξαμε βάσει των διαθέσιμων επιλογών. Οπότε, ναι, η ελευθερία είναι. Εγώ τώρα θέλω να επιδείξουμε τις εποχές και να έρθουμε στο σήμερα. Ο Άνταμ στην εποχή του Τραμπ, αν διαβάζοντας το βιβλίο καταλαβαίνουμε ποια είναι η γενεσιουργός αιτία του τραμπισμού. Αν τη δίνει δηλαδή αυτή την... Νομίζω... Όχι. Νομίζω δεν πέπτε σε ένα τόσο παιδικό λάθος να προσπαθήσει να δώσει μια θεωρητική απάντηση. Mm-hmm. Αυτό που σίγουρα θα έχει κάνει είναι ότι θα έχει δώσει ένα όπλο σε έναν προβληματισμό. Αυτό θα έχει κάνει. Και κυρίως είναι ότι θα έχει μετατρέψει, και νομίζω ότι αυτό είναι και η βασική δουλειά της λογοτεχνίας, όταν επιχειρεί να μιλήσει για ιστορική πραγματικότητα, είναι το πολύ πλατή, το πολύ θεωρητικό, το πολύ γενικό, το απρόσωπο τελικά, να το φέρει στο επίπεδο μιας οικογενειακής ιστορίας. Να το φέρει στο επίπεδο του εγώ, εσύ, αυτός, μιας συγκεκριμένης απτής κατάστασης. Αυτό το κάνει εξαιρετικά. Είναι ψηφοφόρος του Τραμπ, ο Άνταμ? Όχι. Δεν μην το πω το spoiler τώρα, ναι, αλλά okay. Όχι. Νομίζω ότι ο Τραμπ στη γενιά του Λέρνερ έχει προκαλέσει, είναι μετά το έννοια της αντιπάθειας. Έχει εσωτερικευτεί η αντιπάθεια και έχει μετατραπεί σε προσωπική ενοχή. Είναι ότι το αφήσαμε να συμβεί. Μια αντίστοιχη, νομίζω, και στην Ελλάδα το ζήσαμε αυτό, όταν βλέπαμε τη Χρυσή Αυγή να ανεβαίνει, όπου νομίζω αρκετά στρώματα είχαν την οριμότητα να πούμε ότι το αφήσαμε να γίνει, κάναμε κάτι λάθος. Οπότε δεν είναι ακριβώς ένα ομομίσος ή μια ομοιοργή, ότι μολονότι δημιουργεί συνθήκες όπου η οργή είναι πολύ εύκολη να εκδηλωθεί. Δηλαδή, έχουμε βιότητα αστυνομικών απέναντι σε παιδιά, οπότε αρκετά όμες καταστάσεις. Αλλά όχι, είναι κυρίως το προβληματισμό στο πώς είναι δυνατόν αυτό το... Πώς φτάσαμε εδώ. Mm. Θέλεις να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο, έτσι, για να πάρουμε το ύφος? Ναι, αλλά μου είχε πει η Μαριλένα ότι εσύ διαβάζεις πολύ ωραία. Έλα, στο μάτι. Το είπε η Μαριλένα. Ναι, και σου έχω φτιάξει εδώ. Να πούμε ότι η Μαριλένα είναι και η σύντροφος της ζωής σου και η συνέτερος στις εκδόσεις. Ναι, προτιμώ το τίτλο «Γυναίκα μου», είναι ωραία λέξη. Γεμίζει το στόμα να το λες. Φανταστείτε να μας φωτίζουν φευγαλαία τα φώτα ενός περαστικού φορτηγού που ακολουθεί τον κυκλικό κόμβο της λεωφόρο Greenwood. Ένας ψυχολόγος από τη Νέα Υόρκη, 33 ετών, που κάποτε είχε καπνίσει ένα τσιγάρο παρέα με τον Bob Dylan στην Clinton Street, και ένας πανύψηλος διοπτροφόρος Ευρωπαίος ψυχαναλυτής γύρω στα 75, ο οποίος υπήρξε φίλος του Einstein. Βολτάραμε μέσα στην πνιγυρή αυγουστιάτικη υγρασία, κουβεντιάζοντας για τους εσωτερικούς ασθενείς μου με υπόκρουση τα τζιτζίκια. Από τη μία πλευρά, ο Κλάους, χωρίς αμφιβολία ο μόνος σε όλη την τοπίκα που διέθετε λευκό λινό κοστούμι, αδυνατούσε να πάρει στα σοβαρά αυτά τα παιδιά με τα γεμάτα ψυγεία, τον κλιματισμό και την τηλεόρασή τους, χωρίς κανένα κοινωνικό στίγμα, χωρίς εμπειρία κρατικής βίας.
Μήπως δεν ήταν πασιφανές, πως δεν ήξεραν τι πάει να πει ο Δίνη, πως αν κάτι τα βασάνιζε ήταν ακριβώς αυτή η απουσία βασάνων. Μια μορφή νευροπάθειας, οφειλόμενη στις υπερβολικές ευκολίες της ζωής τους. Την υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης, μια μορφή υπαρξιακής ποδάγρας. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ο Κλάος αντιμετώπιζε αυτά τα παιδιά με απόλυτη σοβαρότητα. Διαρκώς τους λένε «η κουλτούρα», τους λέει, αν και η λέξη «κουλτούρα» είναι λάθος εν προκειμένου, έλεγε ο Κλάος, σκουπίζοντας το μέτωπό του με ένα μαντίλι από το ίδιο ύφασμα με το κοστούμι του, ότι είναι ατομικές υπάρξεις ανεπανάληπτες, αλλά στην πραγματικότητα είναι όντα αδιανά, απομονωμένα, μαζάνθρωπα χωρίς μάζα, αν και βέβαια δεν είναι καν ενήλικα πλάσματα, είναι παιδιά, αιώνια παιδιά. Πίτερ Παν, αντρόπεδα, αφού η Αμερική είναι μια αιώνια εφηβεία. Αγόρια δίχως θρησκεία, μα και δίχως έναν χαρισματικό ηγέτη. Δεν έχουν καν πατέρα, ο πρόεδρος Κάρτερ, για να τον σκοτώσουν. Ούτε έναν πατέρα που να τους λέει να σκοτώσουν τους Εβραίους. Δεν έχουν Εβραίο. Η Λίμπητο τους σωθεί σε μαζική παράδοση, αλλά δεν έχουν σε ποιο να παραδοθούν. Δεν πιστεύουν καν στο χρήμα, ούτε στην επιστήμη. Και αν πιστεύουν, η πίστη τους είναι ανεπαρκής. Η χώρα τους έχασε στον τελευταίο αληθινό της πόλεμο. Με μια λέξη είναι παραταϊσμένα. Με μια λέξη λιμοκτονούν. Αυτά τα παιδιά, έλεγε ο Κλάος, χρειάζονται λίγο βούρδουλα και λίγο χειρονακτική εργασία. Αυτά τα παιδιά, έλεγε επίσης ο Κλάος, υφίστανται μια βαθιά αρχαϊκή αναδρομή. Τα παιδιά είναι παιδιά, έλεγε ο Κλάος απαξιωτικά. Και τα κακομαθημένα παιδιά είναι κακομαθημένα παιδιά. Τελεία. Μάλιστα. Βρήκαμε λίγο τι ευθύνεται για το κακό μας το χάλι. Είναι αυτό που λέει ο Πορτοκάλο που το λέει που, για τους χλιαρούς νέους. Ότι τελικά θέλουμε ένα πρόβλημα για να προσδιοριστούμε. Δηλαδή μάλλον ετεροπροσδιοριζόμαστε μέσω ενός προβλήματος ή μέσω μιας... Δεν ξέρω, τώρα αυτή είναι μια δική μου θέση. Μπορεί να είναι και λάθος. Ότι αν δεν έχω έναν ορατό εχθρό... τα πράγματα στη ζωή μου γίνονται πιο δύσκολα για μένα, ενώ επιφανειακά φαίνεται ότι... Να σου πω λίγο βαριά κουλτούρα. Ναι. Ότι μάλλον είμαι τυχερή ενώ δεν είμαι. Ναι, υπάρχει η ιδέα, δεν θα βάλουμε τώρα ποιος και τι, ότι τη δευτότητά μας μας τη δίνει ο αντιπαλός μας. Mm-hmm. Οπότε για να είμαστε εμείς ό,τι είμαστε, πρέπει να καθρεφτιστούμε στο βλέμμα του αντιπάλου, τον οποίο θέλουμε να νικήσουμε. Αν δεν έχουμε αντίπαλο, τον εφευρίσκουμε. Θα πρέπει να τον εφεύρουμε. Και αν αυτός ο αντίπαλος που εφευρίσκουμε δεν είναι αρκετά στέρεος, αντίστοιχα ασταθής θα είναι και ταυτότητά μας. Οπότε αυτό ίσως να είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι βαριά κουλτούρα, είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Και μάλλον είναι και δεν το ζουμί του βιβλίου. Μέσα, να το κάνω πιο... δεν έβαλε. Δεν έβαλε τη λέξη Χέγγελ μέσα για να το, να το κάνω. Ευτυχώς. Οπότε, αν θέλουμε να συμπυκνώσουμε το νόημα του βιβλίου, είναι αυτό. Κάπως. Ένα από τα πράγματα, ας πούμε, που μπορεί κάποιος να νιώσει, κλείνοντας και την τελευταία σελίδα. Εγώ θα έλεγα έτσι. Μ' άρεσε πολύ που βάλαμε στον ελληνικό τίτλο τη λέξη αγωγή. Ότι υπάρχει με την λίγο πιο παλιά έννοια της αγωγής, δηλαδή της παιδείας, της building, της μορφωτικής διαδικασίας, της διαδικασίας μέσα από την οποία αποκτάς αυτό και ρόλο. Μια διαδικασία στην οποία αναλαμβάνουν μεγαλύτερη από σένα να σου κάνουν, δεν τη διαλέγεις μόνο σου. Και νομίζω αυτό σαν θέμα, το θέμα της αγωγής των νέων, είναι ένα... Μέρος στην ελληνικά μου ήρθε η αισθηματική αγωγή. Δεν ήταν τυχαίο. Όχι. Δεν ήταν τυχαίο. Μπράβο. Οπότε εσύ τον επέλεξε τον τίτλο και μπράβο σου. Ωραία, να αφήσουμε λοιπόν αυτό το βιβλίο και να πάμε στο δεύτερο, που είναι το Maniac του Λαμπατούτ. Το Λαμπατούτ είναι το αστέρι των εκδόσεών σας, έτσι. Τώρα έτσι σημειώσατε έχει... μια επιτυχία με το πρώτο του. Ήρθε... Να θυμηθούμε ποιο είναι το πρώτο βιβλίο του Λαμπατούτ. Είναι το «Όταν πάβουμε να καταλαβαίνουμε τον κόσμο», που κυκλοφόρησε το 2022. Πόσες εκδόσεις κάνατε με αυτό, πόσες... Ναι, όχι και τόσο πολλές. Πρέπει να είναι τώρα στην 7.000. 7.000, εντάξει. Ναι. Ναι. Ενώ μια χαρά. Δεν είναι. Ακόμα βέβαια. Το αγοράζουν το βιβλίο, λέγω, το παίρνω δώρο. Ναι, το συνεχίζουν. Οπότε ο Λαμπατούτ επιστρέφει με το Maniac. Ναι, ο Λαμπατούτ επιστρέφει και μάλιστα σε ένα είδος που μοιάζει τουλάχιστον κατά τα φαινόμενα. Δεν θέλω να είμαστε προβολικοί. Αλλά παραμένουμε στην Αμερική, είναι χιλιανός. Είναι χιλιανός. Mm-hmm. Είναι μια παράξενη περίπτωση και είναι συνομήλικος ουσιαστικά του Λέρντεν. Οπότε έχουμε δύο σχετικά νέους άντρες που γράφουν λογοτεχνία σήμερα. Είναι μια περίεργη περίπτωση διότι είναι παιδί διπλωματών, οπότε μεγάλωσε έτσι σε πολλές χώρες.
Με τα ισπανικά, όχι σαν πρώτη του γλώσσα. Ποια είναι η πρώτη του γλώσσα? Τα αγγλικά. Τα αγγλικά. Τα αγγλικά. Ωστόσο, ξεκίνησε να γράφει λογοτεχνία στα ισπανικά, μέχρι που έφτασε αυτό εδώ το βιβλίο, το οποίο το έγραψε κατευθείαν στα αγγλικά. Mm-hmm. Θέλησε δηλαδή να εκφραστεί ίσως την παιδική του γλώσσα. Ο Λαμπατούτ, αυτό έλεγα προηγουμένως, μοιάζει να έχει εφεύρει ένα δικό του είδος. Αυτό και το οποίο ακούγεται δύσκολο. Non-fiction και fiction, παίρνει τα ιστορικά γεγονότα και πλάθει ιστορίες. Ναι, δεν είναι επιστημονική φαντασία, δεν είναι ιστορία της επιστήμης, δεν είναι βιογραφία, δεν είναι καν. Ίσως σε ένα βαθμό να είναι μια μυθιστορηματικές βιογραφίες. Έχει. Δεν είναι επιστημονική εκλαίκευση. Είναι λογοτεχνία που σαν θέμα της έχει επιστημονικές ανακαλύψεις. Mm-hmm. Το οποίο ακούγεται, υποθέτω, τρομερά βαρετό. Όχι για όλους. Αλλά αυτή ήταν και μια ερώτηση. Δηλαδή, αν κάποιος δεν ασχολείται με την επιστήμη και δεν έχει γνώσεις επιστημονικές, θα μπορεί να διαβάσει τον Μάνιακ. Να πούμε λίγο το θέμα του βιβλίου. Το Μάνιακ, αν έπρεπε να το πούμε, είναι ένα εξαιρετικά πολυεπίπεδο και αυτό φαίνεται σε πρώτη όψη, δεν χρειάζεται να το. Δεν είναι χαρακτηρισμό στο πολυεπίπεδο. Είναι ότι ένα βιβλίο με πολλά κεφάλαια, πολλά υποκεφάλαια. Ας πούμε, το χωρίζεται σε τρία μέρη βασικά. Σε τρία μέρη. Αλλά ωστόσο, το κάθε κεφάλαιο του κάθε μέρους έχει διαφορετικό αφηγητή. Οπότε είναι ένα πολύ πρισματικό, έτσι, για μια πολυσύλλαβη λέξη, βιβλίο. Το οποίο, αν έπρεπε να πούμε με μια κουβέντα, ποιο είναι το θέμα του, το θέμα του είναι ο υπολογιστής. Maniac είναι η ονομασία του πρώτου υπολογιστή. Που δημιουργήθηκε του πρώτου προγραμματιζόμενου, έτσι, για να είμαστε πιο ακριβόλογοι, υπολογιστή. Οπότε είναι ένα βιβλίο για τη γέννηση του υπολογιστή και την τελική του εξέλιξη. Και την εξέλιξη, η οποία τελική του εξέλιξη είναι την νοημοσύνη. Οπότε αυτό είναι το θέμα του βιβλίου. Το πρώτο μέρος τι αφορά? Στο πρώτο μέρος συναντάμε έναν επιστήμονα. Συναντάμε έναν επιστήμονα, ο οποίος είναι ένας μεγάλος φυσικός, Εβραίος φυσικός της Γερμανίας του Μεσοπολέμου, ο Πολ Έρενφεστ, ο οποίος σκοτώνει το γιο του. Και μετά αυτοκτονεί και ο ίδιος. Σωστά. Το γιατί είναι γιατί βλέπει ότι μια πολύ κακή εποχή για τις ανθρωπότητες ξεκινά και ο γιος του, ο οποίος είναι ένα παιδί με διανοητικά και κινητικά προβλήματα, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει σε αυτήν την εποχή. Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει θα ήταν να τον φορτωθούν οι αδερφές του. Αυτό δεν θέλει να το κάνει ο πατέρας στις κόρες του και πάει και σκοτώνει τον ίδιο το γιο πριν αυτοκτονήσει ο ίδιος. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Το γιατί συμβαίνει όμως όλο αυτό θα το αφήσω τον αναγνωστό να το ανακαλύψει. Το δεύτερο μέρος είναι η γέννηση του υπολογιστή, αλλά δεν εμφανίζεται σαν γέννηση του υπολογιστή, εμφανίζεται σαν μια ιστορία της ζωής του ανθρώπου που γέννησε τον υπολογιστή, του Τζον Φον Νόιμαν, του κατά πολλούς σημαντικότερου επιστημονικού μυαλού του 20ου αιώνα, ενός ανθρώπου ο οποίος έφερε κοσμογονία σχεδόν σε όποιον κλάδο με τον οποίο ασχολήθηκε. Και όταν λέω όποιον κλάδο, δεν εννοώ δευτερεύοντες υποκλάδους, εννοώ την κβαντική φυσική, τα θεωρητικά μαθηματικά, την οικονομική επιστήμη και τη θεωρία της συμπεριφοράς, χημεία, την. Και τελικά την, ας μείνουμε εδώ, την επιστήμη των υπολογιστών. Το Oppenheimer το είδες? Το είδα, ναι. Έχει μια συνάφεια το βιβλίο με το. Καταρχάς με την έχει και αυτό, αν θέλουμε να διαβάσουμε κάτι. Έχει, εγώ θα ήθελα να διαβάσουμε την περιγραφή της πρώτης δοκιμής της βόμβας των τρογών. Γιατί ο Φον Νόιμαν, ο επιστήμονας στον οποίο αναφερόμαστε, δεν θυμάμαι αν είπα το όνομά του πριν. Το είπες. Συμμετείχε στο πρόγραμμα Manhattan και ήταν από τα λεγόμενα γεράκια. Δηλαδή ήταν από τους επιστήμονες εκείνους που ζητούσαν την όσο δυνατόν γρηγορότερο πυρηνικό εξοπλισμό της Αμερικής με σκοπό να προκαλέσει μάλιστα και ένα πρώτο σαρωτικό πρώτο πλήγμα στην Σοβιετική Ένωση, ώστε να της αφαιρέσει τη δυνατότητα να αναμετρηθεί ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν και αυτός ο οποίος εφήβρε το τρομακτικό, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, δόγμα της αμοιβαίας διασφαλισμένης καταστροφής. Να πούμε λίγο τι είναι αυτό το δόγμα. Γιατί δεν μπορούμε να το ξέρουν όλοι. Το δόγμα της αμοιβαίας διασφαλισμένης καταστροφής είναι ένα επιχείρημα για την ειρήνη, ότι ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί η ειρήνη σε μια πυρηνική εποχή είναι να εξοπλιστούν και τα δύο μέρη τόσο ισχυρά ώστε να είναι βέβαιο ότι αν και δεχτούν οποτεδήποτε κάποιο πλήγμα, τότε θα μπορούν να εξολοθρεύσουν, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, τον αντίπαλό τους. Ο φόβος που θα προκαλέσει αυτό το ενδεχόμενο είναι και θα διασφαλίσει την αποτροπή. Είναι το δόγμα. Ένας άλλος τρόπος να το πεις. Τώρα το δόγμα δεν είναι δύο μόνο τα μέρη, είναι περισσότερα. Ναι, και νομίζω, και παραμένει σε ισχύ το δόγμα ότι ακόμα και σε έναν πολυκεντρικό κόσμο, το δόγμα της αμοιβαία διασφαλισμένης καταστροφής
εξασφαλίζει την κατά ηρωνία την παγκόσμια ειρήνη. Είναι σημαντικό να το ακούσουμε αυτό, γιατί ακούμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα και για πυρηνικές δοκιμές κτλ. Και κάπως να το έχουμε στο μυαλό μας. Όχι ότι δικαιολογεί, έτσι, αλλά γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Οπότε αυτό είναι το δεύτερο μέρος και έχουμε και το τρίτο μέρος του βιβλίου, το οποίο είναι. Το τρίτο μέρος είναι η ιστορία ενός αγώνα. Είναι το αγώνα ανάμεσα σε ένα παιχνίδιου. Ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και σε έναν υπολογιστή που παίζουν ένα περίπλοκο, πνευματικό άθλημα, διανοητικό άθλημα, το Go, Game Go. Το Go, που είναι ένα κινέζικης καταγωγής παιχνίδι. Έχεις παίξει ποτέ Go? Έπαιξα λίγο για να μάθω τους κανόνες, γιατί είναι επιμέλεια εδώ πέρα. Νίκησες. Συντρίφθηκα. Αλλά ούτε σκάκι μεγάλος. Το οποίο θεωρούνταν για καιρό μια μεγάλη πρόκληση για την επιστήμη των υπολογιστών, λόγω της τρομερής του περιπλοκότητας. Θεωρούνταν ότι είναι αδύνατο με ομοί υπολογιστική ισχύ να μπορέσει μια μηχανή να παίξει αυτό το παιχνίδι, διότι η υπολογιστική ισχύ που θα χρειαζόταν είναι θεωρητικά ανέφικτο ποτέ να αποκτηθεί. Οπότε θεωρούνταν ότι σε αυτό θα είναι πάντα ένα παιχνίδι στο οποίο ο άνθρωπος θα υπερισχύει των μηχανών. Αυτό ήταν μια ωραία πρόκληση για τους επιστήμονες των υπολογιστών, να φτιάξουν ένα πρόγραμμα που θα νικάει και τον καλύτερο άνθρωπο. Και το τρίτο μέρος του βιβλίου είναι η ιστορία αυτού του αγώνα, το οποίο είναι ένας πραγματικός αγώνας. Δεν είναι από κύμα της φαντασίας. Υπάρχει και ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ για αυτόν τον αγώνα, ελεύθερο προσβάσιμο στο Ιντερνετ. Πώς το ψάχνουμε αυτό να το βρούμε? AlphaGo. Αν πληκτρολογήσει κανένα στο YouTube. Στο YouTube θα δούμε τον αγώνα. Ναι. Θα δούμε το ντοκιμαντέρ που είναι. Το ντοκιμαντέρ που αφορά τον αγώνα. Και φυσικά έχασε ο άνθρωπος από την. Έπαιξαν 5 παρτίδες. Μην κάνω το spoiler, γιατί είναι, είναι πολύ ωραίο να το. Θέλω να πεις πώς συνδέονται αυτά τα τρία μέρη μεταξύ τους. Λοιπόν. Του βιβλίου. Το πνεύμα που διατρέχει αυτό το βιβλίο είναι της επιστήμης σαν μια δυτής δύναμης. Η επιστήμη φέρνει φως, μας κάνει να καταλαβαίνουμε τον κόσμο, μας κάνει να δαμάζουμε τον κόσμο, αλλά απελευθερώνει δαίμονες. Αυτό είναι η δεύτερη όψη της. Και σε αυτές τις δύο όψεις, δηλαδή η επιστήμη ως ελευθερώτρια, ως δύναμη χειραφέτησης και η επιστήμη ως καταστροφή, είναι ένα μείζον θέμα αυτού του βιβλίου. Αυτό το βλέπουμε από το εξώφυλλό του, που είναι ένα μεγάλο επιστημονικό επίτευγμα. Να περιγράψουμε το εξώφυλλό του, γιατί δεν το βλέπουμε, το ακούμε. Ναι, δείχνει, μοιάζει να δείχνει ένα πυρηνικό μανιτάρι. Ωραίο, παρεμπιπτόντως. Ναι, το έχει φτιάξει η τεχνητή νοημοσύνη αυτό το εξώφυλλο. Δεν είναι τυχαίο ότι το δώσατε σε αυτήν. Αυτό το διάλεξε ο ίδιος ο Λαμπατούτ ως εξώφυλλο όλων των εκδόσεων. Και στο εξωτερικό κυκλοφορεί με το ίδιο εξώφυλλο. Και το Maniac είναι. Γιατί επέλεξε αυτόν τον τίτλο? Είναι το όνομα του πρώτου υπολογιστή. Α, ναι, σωστά, το είπα. Αυτός ο υπολογιστής ονομάστηκε Maniac. Είναι αρκτικό λέξο. Αλλά δεν ήταν τυχαία αρκτικό λέξο. Στο βιβλίο και σε όλα του τα τελευταία βιβλία ο Λαμπατούτ θέλει να παίξει με αυτή την μυστήρια δύναμη που έχει μπει στη ζωή, που έχει κυριεύσει τη ζωή. Έχει δώσει στους ανθρώπους, ή τουλάχιστον σε κάποιους ανθρώπους, τεράστιες δυνατότητες, τεράστια ισχύ. Έχει αλλάξει τη ζωή μας. Η ιδεολογία μας καλεί να πούμε προς το καλύτερο, και αυτό να είναι μια μονοσήμαντη δήλωση, ότι είναι μόνο προς το καλύτερο, γιατί μας έχει κάνει να δουλεύουμε λιγότερο, να έχει κάνει πολλές χειρονακτικές εργασίες να είναι λιγότερο επώδυνες, μας έχει δώσει τη δυνατότητα να πάμε στο φεγγάρι, να επικοινωνούμε ακαριαία σε όλο το. Μας έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα. Όμως είναι και μια δύναμη ανεξήγητη την ίδια στιγμή, μια δύναμη μυστήρια. Και αυτό το μυστήριο της επιστήμης, καταρχάς, το ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας δεν γνωρίζει την επιστήμη. Λέμε ότι οι άνθρωποι φτιάξαν την επιστήμη. Οι άνθρωποι έχουν την επιστήμη. Είναι ένα δημιούργημα του ανθρώπου η επιστήμη. Αλλά αυτό είναι μια μεταφορική δήλωση. Είναι κάποιων ανθρώπων ξέρουν την επιστήμη. Κάποιοι άνθρωποι ανακάλυψαν την επιστήμη. Κάποιοι άλλοι απλώς την υφίστανται. Είτε αν αυτό με θετικό εντός εισαγωγικών. Τι σημαίνει όμως να ξέρω την επιστήμη? Δεν χρειάζεται να ξέρω πώς λειτουργεί μια μηχανή δεν αποτρέπει αυτό από το να δέχουμε τα ωφέλη της. Σωστά. Ούτε τα ωφέλη της, ούτε τη ζημιά της. Αν η μηχανή αυτό είναι ένας υπολογιστής, είναι ένα κινητό, είναι τα ωφέλη της. Κυρίως δεν ξέρω πώς λειτουργεί το αυτοκίνητο, αλλά μεταφέρει το σημείο στο σημείο Β. Αυτό είναι στις μέρες μας και αυτό είναι, θα έλεγα, μια
μια λίγο τεμπέλικη εκδοχή της επιστήμης είναι το ότι βλέπουν την επιστήμη εσαρκωμένη σε τεχνολογικές συσκευές, το οποίο όντως είναι μια εκδήλωση της επιστήμης, αλλά... Πώς θα έπρεπε να την προσεγγίζουμε? Νομίζω... Μέσα από πειράματα, τι εννοείς? Όταν πεις επιστήμη, εννοείς κατά βάση επιστημονικές θεωρίες, επιστημονικές ανακαλύψεις. Χάρη σε αυτές τις επιστημονικές θεωρίες και αυτές τις ανακαλύψεις μπορούμε να έχουμε πρακτικά εφαρμογές. Mm-hmm. Αυτό είναι η τεχνολογία. Η ίδια επιστήμη όμως, δηλαδή τα μαθηματικά, δεν είναι ένας υπολογιστής. Δηλαδή το πυθαγόριο θεώρημα δεν είναι υπολογιστής. Μόνο ότι ο υπολογιστής για να δουλέψει προϋποθέτει την ισχύ του πυθαγόριου θεωρήματος και την ανακάλυψη του πυθαγόριου θεωρήματος. Έχει μια, θα την πω, μια ατμόσφαιρα το βιβλίο του Λαμπατού, ότι η επιστήμη έχει αποκτήσει κάποια θεϊκά χαρακτηριστικά. Έχει μια διάσταση μυστικού. Μια διάσταση απόκριφου, τουλάχιστον για κάποιους, κυρίως για τους μη επιστήμονες, ίσως όμως και για τους επιστήμονες. Γι' αυτό και οι πρωταγωνιστές του βιβλίου του είναι οι επιστήμονες, οι οποίοι παίζουν με το δαιμονικό, παίζουν με το μυστήριο, παίζουν, φέρνουν στο φως κάτι. Κυνηγώντας το φως, βρίσκουν σκοτάδι, βρίσκουν μαυρίλα, ζόφο, κάτι τρομακτικό. Έχουμε την. Και με αυτόν τον τρόμο. Ο Λαμπατού φτιάχνει ιστορίες που, αν θα λέγαμε σε ποιο είδος τελικά ανήκουν, πριν είπαμε επιστημονική φαντασία, εκλαήκευση, ιστορία της επιστήμης, εγώ θα έλεγα ότι ανήκουν πιο πολύ στην παράδοση της Gothic λογοτεχνίας. Δηλαδή, υπάρχει ένα τέρας κάπου, δεν ξέρουμε πού, δεν το βλέπουμε, αλλά ξέρουμε ότι είναι κάπου εκεί και μπορεί να μας φάει. Αυτό, υπάρχει ένας κίνδυνος, μπορεί να μας καταστρέψει. Σκέφτηκα τη σειρά Black Mirror στο Netflix. Δεν έχω δει. Πρέπει να τη δεις. Μου το λέει η Μαριλένα. Ναι, που έχει κάνει. Είναι προβολές του μέλλοντος στο σήμερα, μέσα από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Όχι ανακαλύψεις, γιατί έχουμε τεχνολογικές ανακαλύψεις, αλλά αυτές που έχουν ανακαλυφθεί εξελίσσονται με έναν ρυθμό και μια ταχύτητα που δεν μπορούμε να χωνέψουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πρόβλημα της εποχής μας, αν θέλουμε να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση. Γιατί οι ανακαλύψεις γινόντουσαν πάντα και από πάντα. Απλά περνούσαν οι δεκαετίες όπου μπορούσαν οι άνθρωποι να τις μεταβολήσουν. Mm-hmm. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα μέσα σε 6 μήνες μια τεχνολογική ανακάλυψη φέρνει κάτι καινούριο και μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες έρχεται κάτι καινούριο. Το βλέπουμε και στις δουλειές μας. Δηλαδή θα μιλήσουμε με όρους marketing εγώ. Mm-hmm. Τα εργαλεία marketing, λέμε ας πούμε θα σπουδάσω marketing. Αν μπεις το 2024 σε μια σχολή marketing, μέχρι να βγεις το 28, το 27, έχουν αλλάξει 10 φορές. Mm-hmm. Αν πάρεις το πτυχίο σου και δεν είσαι update, αν δεν, δεν επικαιροποιήσεις τη γνώση σου, μένεις εκτός εργασίας. Και αυτό θα συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα. Mm-hmm. Άκουγα, ας πούμε, και κλείνω με αυτό, προχθές, ότι το επάγγελμα το οποίο, ας πούμε, προκύπτει, αλλά δεν το γνωρίζουμε σήμερα, είναι ελεγκτής εναέρειας κυκλοφορίας drone. Λοιπόν, είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Γιατί έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες εταιρείες στο εξωτερικό να παραδίδουν δέματα μέσω drone και θα προκύψει ένα τράφικ, ας πούμε, στον ουρανό. Το οποίο δεν θα φορά όμως αεροπλάνο, θα φορά τα μικρά drone. Και θέλω να πω ότι κάποιοι επιστήμονες προσπαθούν να καταλάβουν ότι κάτι έρχεται το οποίο είναι και τρομακτικό, είναι και. Υπάρχει. Είναι όπως, το δίπολο όπως αυτό. Όπως απαρχαιώνονται οι θεωρίες, απαρχαιώνονται οι συσκευές, υπάρχει ο κίνδυνος, ορατός πια, να είμαστε εμείς απαρχαιωμένοι. Νομίζω αυτό περιγράφεις. Ότι υποτίθεται εμείς μεγαλώνουμε έχοντας μια εικόνα για την κοινωνική χρησιμότητα του εαυτού μας και των δεξιοτήτων μας. Όταν οι δεξιότητές μας και η κοινωνική μας χρησιμότητα υποκαθίσταται, ενδεχομένως από μια μηχανή, από μια νεότερη γενιά που έχει δεξιότητες που εμείς πια δεν έχουμε, τότε υπάρχει ο κίνδυνος εμείς να είμαστε κοινωνικά περιττοί. Υπάρχει η θεωρία μας ότι μπορεί να κάνουν μηχανές για μας πράγματα και εμείς να καθόμαστε και να απολαμβάνουμε τη ζωή και να φιλοσοφούμε όπως κάνανε παλιά. Ναι, αυτό να πούμε ότι δεν είναι καθόλου. Είναι αισιόδοξη πλευρά. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ παλιό όραμα ότι οι άνθρωποι. Τέτοιο, δεν, ως τώρα, ας πούμε το εξής, ότι μάλλον μεγαλύτερα στρώματα του πληθυσμού μπαίνουν στην εργασία από ό,τι παλιότερα. Δηλαδή, ως τώρα η τεχνολογία δεν μας έχει δείξει ότι μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κάθεται από αυτό που εργάζεται. Το ανάποδο. Και μάλιστα, για να πούμε και ένα τέτοιο, είναι ότι αυτό εμφανίζεται και ως ένα μίσον πρόβλημα. Ότι δεν μπαίνουν αρκετές γυναίκες στην αγορά εργασίας είναι μια, υποθέτει, μια κοινωνική παθογένεια την οποία πρέπει να θεραπεύσουμε. Δηλαδή, αυτά είναι διλήμματα ενδιαφέροντα. Αυτό πρέπει να θεραπεύσουμε να μην μπαίνουν τα μικρά παιδιά στα εργοστάσια. Σωστά. Αυτό είναι λίγο πιο εξωτικό, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα.
Αλλά τίθεται το πρόβλημα ότι. Καταναλώνουμε όμως τέτοια προϊόντα. Σωστά. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί τα παίρνουν είναι και πολύ φτηνά. Και αν μας έλεγαν να κάνουμε κάτι διαφορετικό, θα το αρνούμασταν. Αλλά η ιδέα του να καταστείς κοινωνικά περιττός, νομίζω είναι μια αγχώδης σκέψη. Mm-hmm. Όλα αυτά τα περιγράφει ο Λαμπατούτου στο βιβλίο του αυτό. Τα άγχη, λίγο, ναι, προβληματισμούς. Ναι, και με έναν τρόπο που θα τον έλεγα έτσι, έχει και μια λογοτεχνική μεγαλοπρέπεια στον τρόπο με τον οποίο το κάνει και έχει και μια, θα έλεγα, θεολογική διάσταση. Δηλαδή, ο ίδιος βλέπει ότι η ιστορία του νεότερου ανθρώπου είναι την εγκαταλείψη του Θεού, να διώξει το Θεό, ότι μπορεί να καταλάβει τον κόσμο και χωρίς το Θεό. Μέχρι τους νεότερους χρόνους ο κόσμος ήταν ακατανόητος χωρίς Θεό. Τώρα εμφανίζει ότι ο άνθρωπος γεννά έναν καινούριο Θεό, ο οποίος θα τον υποκαταστήσει. Αυτό άρα είναι. Δεν είναι θεολογικό, καταργεί τη θεολογία. Ας πούμε. Η τεχνητή νοημοσύνη που έρχεται, αυτό είναι το μεγάλο φάσμα, ο μεγάλος τρόμος, είναι ότι έρχεται κάτι που πια εμείς δεν θα έχουμε. Δεν θα μας δώσει ρόλο. Ή θα είναι ικανό να μας καταστήσει άχρηστος. Εγώ πιστεύω ότι κάθε τι που δεν καταφέρει να νικήσει το θάνατο δεν φτάνει το απόγειο της επιτυχίας. Επομένως, όσο θα υφιστάμεθα τον θάνατο, όσο θα είμαστε θνητοί, δεν θα σταματήσουμε να θεολογούμε. Αν αυτό όμως είναι αθάνατο, ίσως εμείς που θα θεολογούμε να είμαστε πια παρελθόν. Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι τώρα θεολογικά μιλώντας, ο θάνατος είναι το βασικό χαρακτηριστικό και στοιχείο που προσδιορίζει το δόγμα, το σωτηριολογικό, ας πούμε, περιεχόμενο οποιασδήποτε θρησκείας. Αφορά, γιατί ακριβώς έρχεται το τέλος. Αν σταματήσει να έρχεται το τέλος, τότε μπορεί να σταματήσουμε. Σωστά. Και τη θεολογία. Η συνθήκη του θανάτου είναι η ηλική φθορά. Οπότε, αν εμφανιστεί κάτι το οποίο υπερβαίνει τις προϋποθέσεις της ηλικής φθοράς. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι δύο βιβλία που ακούγονται λίγο βαριά και δύσκολα, αλλά δεν είναι. Να το πούμε και αυτό στους ακροατές. Δεν θέλω να δίνουμε και τώρα και τελείως. Είναι και τα δύο βιβλία τα οποία είναι σπουδαία λογοτεχνία. Αυτό ελπίζω να μην ακούγομαι εμποράκος που το βεβαιώνω. Το λέω προγνωρίζοντας τι λέω. Είναι σπουδαία λογοτεχνία. Είναι και τα δύο λογοτεχνία, ωστόσο, που απαιτεί τον κόπο του αναγνώστη. Τον κόπο όχι να καταλάβει τι λένε, ούτε να καταλάβει τις λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούνται, αλλά θα πρέπει το μυαλό του να εργαστεί. Mm-hmm. Έχω πρόβλημα τα τελευταία χρόνια να συγκεντρωθώ σε ένα βιβλίο και παρατηρώ και κάνω την ερώτηση αυτή και σε ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μου και σε ανθρώπους που ξέρω ότι είναι φιλαναγνώστες κτλ. Έχουμε πρόβλημα να συγκεντρωθούμε σε ένα βιβλίο για παραπάνω από 5 σελίδες και λέω και πολλές. Δηλαδή το scroll down στα κοινωνικά δίκτυα, καταναλώντας άπειρες ώρες, διαβάζοντας βλακίες, είναι αίτητο. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Αν πρέπει να κάνουμε ασκήσεις. Ναι, ένα είδος διανοητικής γυμναστικής. Ναι, να αφήνουμε το κινητό μας σε άλλο δωμάτιο, να το βάζουμε στο αθόρυβο. Νομίζω είναι. Τώρα δεν είναι καλά να τα λέμε αυτά. Εμένα μου φαίνεται όλα αυτά ένα είδος διανοητικής βρωμιάς. Ότι η ζωή με το κινητό, η ζωή με αυτά, μου φαίνεται ότι αφήνουμε το πάχος. Ότι αφήνεις τον εαυτό σου να πλαδαρεύει, να χαζεύει, να γίνεται πιο ανόητος από ότι. Νομίζω απλά κλείστο. Το κλείνει. Εύκολο τώρα να το λέω. Κλείστο. Τι γίνεται, γιατί αν εγώ έχω πρόσβαση στη σκέψη σου. Θέλω να μάθω πώς σκέφτεσαι. Ακόμα και αν η σκέψη σου. Έλα, τη δική μου θα κάτσει να σκεφτεί. Διάβασε τι σκέφτηκε ο Λέρνερ. Καλύτερο είναι από το να ακούσει τη σκέψη. Θέλω και τα δύο. Ξέρεις τι έχει γίνει. Ο χρόνος που αφιερώνουμε στο να ακούσουμε τη σκέψη του άλλου έχει μικρύνει. Οπότε ένα βιβλίο των 500 λέει. Να πούμε πόσες σελίδες είναι το ένα και πόσες είναι το άλλο. 400 σελίδες είναι και τα δύο. 400 σελίδες είναι και τα δύο. 400 σελίδες είναι αυτό ακριβώς. Θέλει τον κόπο μου. Και αξίζει να τον έχει τον κόπο μου και την προσοχή μου και ο Λέρνερ και ο Λαμπατούτ. Και να συνεχίσετε να βγάζετε ωραία βιβλία, Θάνο. Και να επιμελείτε και τα εξώφυλλα, γιατί πραγματικά και τα εξώφυλλα είναι πάρα πολύ ωραία. Και εννοείται ότι θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να τα πούμε για άλλα βιβλία. Θα γίνεται rotation στα εκδοτικά. Και θα χαρώ να έχουμε και τη Μαριλένα σε μια επόμενη συνάντησή μας. Θες να τελειώσουμε με κάτι. Θέλεις να πεις. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι ότι είναι. Έτσι, χαλαρά θα το πω. Χαλαρά. Ότι είναι ένα ωραίο πράγμα να διαβάζουμε βιβλία μας. Νομίζω ότι η ζωή με τα βιβλία είναι πιο ήρεμη. Βασικά, όταν λέω τα βιβλία, κατά διαστολή προς αυτές τις βλακίες, τα κινητά.
ότι αυτό που κάνουν οι άνθρωποι με το κινητό τους, το να βλέπουν τις πόζες που παίρνουν οι φίλοι τους, αυτό το μηχανισμό φθόνου και ζήλιας, με βλακία είναι. Ας καλύτερα να διαβάζω βιβλία. Αυτό. I'm looking at your second door. How come you don't send me no regards? You know I want your loving, honey, why are you so hard? Kneeling 'neath your ceiling, yes, I guess I'll be here for a while. I'm trying to read your portrait, but I'm helpless like a rich man's child. How come you send someone out to have me barred? You know I want your loving, honey, why are you so hard? Like a poor fool in his prime. Yes, I know you can hear me walk, but is your heart made out of stone, or is it lime, or is it just solid rock? Well, I lean into your hallway, lean against your velvet door. I watch upon your scorpion who crawls across your circus floor. Just what do you think you have to guard? You know I want your loving, honey, but you're so hard. Someone like him to be your God. You know I want your loving, honey, but you're so hard.